προσπαθώ να βγάλω το μουσείο έξω, στην κοινωνία, στο χωριό. Με ποιο τρόπο? Πρώτον, με αυτά τα workshops που κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Καλώ εκεί νέους καλλιτέχνες, μαθητές μου εκ των πλήστων ή άλλους συναδέλφους και κάνουμε γλυπτά επί τόπου. Κάνουμε δηλαδή εργαστήριο εκεί, στην αυλή, τη μεγάλη. Παίρνουμε μάρμαρα, παίρνουμε άλλα υλικά, ανακυκλώσιμο εκ των πλήστων, γιατί το μουσείο αυτό και η δουλειά μου τα τελευταία 20 χρόνια δουλεύει με την ανακύκλωση. Πήρα δηλαδή τα καμένα ξύλα του Πολυτεχνείου και έφτιαξα μια σειρά γλυπτών. Τώρα παίρνω, πάω στα παλιατζίδικα, ας πούμε, βρίσκω δεύτερης χρήσης πράγματα τα οποία είναι φθηνά, γιατί δεν μπορώ να πληρώνω και πολλά χρήματα, εδώ που τα λέμε, γιατί τους φιλοξενώ αυτούς. Τους δίνω και ένα pocket money, ας πούμε, αλλά δεν μπορώ να έχω, είναι ευτύχημα δηλαδή ότι τα παιδιά προσφέρονται. Αλλιώς δεν θα μπορούσα να το κάνω. Και επειδή θέλουν και αυτοί να έχουν ένα έργο σε αυτό το χώρο, τον οποίο αισθάνονται και ότι είναι ωραίος, δικός τους, καλός χώρος, έτσι δημιουργείται μια κατάσταση η οποία χρόνο με τον χρόνο αυξάνει, μεγαλώνει, εμπλουτίζεται και με τη διαδρομή, όπως είπαμε, και προσπαθώ κάτι άλλο να κάνω ακόμη. Να κάνω τα πορτρέτα των χωριανών όλων, όπως τους βλέπω στα καφενεία. Ο καθένας όπου τον βλέπω, τον σχεδιάζω και τον αναρτάμε και έτσι τώρα τα μουσεία έχουν γίνει σαν πιναποθήκες με πορτρέτα. Θυμίζουν λίγο τα πορτρέτα του Κρατσάιζεν. Ποιος ήταν ο Κρατσάιζεν? Ο Κρατσάιζεν ήταν ένας πρόσωπος αξιωματικός, ο οποίος είχε έρθει να βοηθήσει τον αγώνα του 21. Επαγγελματίας, στρατιωτικός, ο οποίος, επειδή μάθαιναν σχέδιο αυτοί, είχε μάθει σχέδιο και έχουμε όλους τους αγωνιστές του 21, τα πορτρέτα τους, τα έχουμε από αυτόν τον άνθρωπο. Και έχουμε σήμερα πώς ήταν ο Κολοκοτρώνης, πώς ήταν ο Καραϊσκάκης, ποιος ήταν ο Μιαούλης, ποιος ήταν ο Κανάρης, ποιος ήταν ο Κιταράς και ένα σωρό άλλοι, τα έχουμε από τα πορτρέτα αυτά αυτόν τον άνθρωπο. Αυτά τα πορτρέτα λοιπόν μου θυμίζουν εμένα τώρα αυτοί οι χωριανοί μου, οι οποίοι ήδη στα 5 χρόνια που δουλεύω και έχω φτιάξει πάνω από 150 πορτρέτα, ήδη μερικοί έχουν αρχίσει να φεύγουν, οι μεγαλύτεροι. Πριν εδώ και 3 χρόνια κάθε καλοκαίρι δουλεύουν διάφοροι κλήπτες, είτε μαθητές του Παπαγιάννη, είτε συνάδελφοι, είτε φίλοι, και αφήνουν από ένα έργο, ώστε χρόνο με τον χρόνο πλουτίζεται ο χώρος με καινούργια γλυπτά. Νομίζω ότι θα γίνει μια κατάσταση πολύ ενδιαφέρουσα. Πέρα από το μουσείο βέβαια που είναι όλο του Θόδωρ, που έχει ένα σύγχρονο εικαστικό λογογραφικό έτσι, χαρακτήρα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική προσπάθεια που βοηθάει τον τόπο. Και νομίζω ότι σε ένα μικρό τόπο να επενδυθεί και η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη για την Ελλάδα. Πέρα από το μουσείο, μόλις πήρα τη σύνταξη, άρχισα μια σειρά εκθέσεων. Δηλαδή, θα πει κανείς ότι πολλοί τελειώνουν την καριέρα τους στη σχολή και αρχίζουν και φυσικάζουν. Εγώ άρχισα μια δράση ασυνήθιστα ζωηρή, πρέπει να πω. Και άρχισα να κάνω μία σειρά από εκθέσεις, μεγάλες εκθέσεις, οι οποίες άρχισα από το Μουσείο Μπενάκη, στην αυλή, στον υπαίθριο χώρο, με πολύ μεγάλα γλυπτά. Έφτιαξα εκεί, έστησα ένα χορό από τα αποκαίδια του Πολυτεχνείου. Οι μορφές αυτές ήταν από τα αποκαίδια του Πολυτεχνείου και το είπα χορός, χωρίς να συνεχίσω, που ήθελα να πω ο χορός της σύγχρονης ελληνικής τραγωδίας. Αυτό θα έλεγα, αν τον έλεγα ολόκληρον. Γιατί αυτό ήταν ένας τραγικός χορός πράγματι από τα αποκαίδια του Πολυτεχνείου, μορφές τοτεμικές, όπου στο μέσο είχε μία πεσμένη μορφή και είχε και το ψωμί. Αυτό νομίζω ότι άφησε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Ο κόσμος νομίζω ότι είχα ακούσει σχόλια έτσι πάρα πολύ σημαντικά. Άνθρωποι έρχονταν και ξανάρχονταν στην. Και πιστεύω ότι και από αυτά που λέει ο ίδιος ο Δελιβοριάς και ο Μάνος ο Στεφανίδης, ο οποίος ήταν ο επιμελητής της έκθεσης,
φαίνεται ότι έχανε μια πάρα πολύ καλή εντύπωση και άφησε μια, έτσι, ένα σταθμό. Ένα σταθμό ήταν αυτή η έκθεση για το Μουσείο Μπενάκη. Μιλάω για το Μουσείο Μπενάκη στον Πειραιός. Τελειώνοντας αυτή, οργάνωσα μια άλλη στο Βυζαντινό Μουσείο, αφιερωμένη στο ψωμί, αποκλειστικά. Εκεί τι ήταν. Εκεί δημιούργησα μια τεράστια πορεία με 1300 φιγούρες κεραμικές, σαν ειδόσχημες, όπου από πίσω τους όλες είχαν γραμμένα ποίηματα από την εποχή του Ισίωδου και του Ομήρου μέχρι τους σύγχρονους Έλληνες ποιητές. Που αφορούσαν το ψωμί, αλλά και άλλα ουσιαστικά θέματα. Την ύπαρξη, αν θέλεις, γιατί ήταν, υπήρχε ένα υπαρξιακό πρόβλημα εκεί μέσα. Όλη αυτή η πορεία όδευε προς το ψωμί. Δηλαδή, το ψωμί είναι το σύμβολο της επιβίωσης του ανθρώπου. Γι' αυτό και η θρησκεία των άρτων ημών των επιούσιων λέει, δεν σου λέει δώσ' μου το φαΐ. Και εμείς που συζητάμε, όλος ο κόσμος δηλαδή στην ανθρωπότητα σήμερα, τι λέει, αγωνίζομαι για το ψωμί μου. Ή αυτός λέμε τρώει πικρό ψωμί. Ή φάγαμε ψωμί και αλάτι. Το ψωμί είναι το σύμβολο της επιβίωσης. Αυτό ήθελα να αναδείξω και εγώ σαν υπηρώτης που έχουμε και ειδική σχέση με το ψωμί. Από χρόνια δηλαδή με απασχολεί το αυτό, δεν ήταν θέμα τώρα. Απλώς τώρα είχε έρθει η ώρα, αφενός με τα αποκαλύπια του Πολυτεχνείου που συμπληρώνουν 20 χρόνια φέτος, στα 18 χρόνια τελείωσα εγώ αυτή την ιστορία, 18 είπα τελειώνω εδώ, εξαντλώ το θέμα αυτό και τα εξέθεσα, στα 19 χρόνια αν θέλεις, και έκανα και αυτή την υπόθεση στη συνέχεια με το ψωμί στο Βυζαντινό Μουσείο, το οποίο επίσης άφησε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Επειδή το Βυζαντινό Μουσείο έχει ξένο κόσμο σε επιτοπλίστων το καλοκαίρι, γιατί ήταν καλοκαιρινή μήνα που έγινε αυτή η έκθεση, σε πληροφορώ ότι δεν πέρασε άνθρωπο από το εξωτερικό που έτυχε να είμαι κι εγώ εκεί, που να μην μου πει πώ μπορούμε αυτή την έκθεση να την φέρουμε στη Ρωσία, ξέρω εγώ, να την πάμε στη Μόσχα, να την πάμε στη Βενετία, να την πάμε στι Βρυξέλλε, να την πάμε παντού. Ότι είμαι μάλλον old fashion καλλιτέχνης. Θέλω να είμαι μια συνέχεια ανθρώπων σπουδαίων που έκαναν στην τέχνη πράγματα τα οποία σέβομαι και θυμώ. Η πορεία της τέχνης στην ανθρωπότητα έχει χιλιετίες μπροστά της. Ποτέ η τέχνη δεν δημιουργούσε με ελαφρά καρδιά. Ο καλλιτέχνης θεωρείται ένας μάγος της φυλής, έφτιαχνε κάτι τι σημαντικό, το οποίο δεν μπορούσε να κάνει ο καθένας. Εάν είναι αυτό που κάνεις η τέχνη σήμερα, το κάνει, μπορεί και το κάνει ο καθένας, ή αν θέλεις ο καθένας, όπως λένε πολλοί, είναι καλλιτέχνης, βρίσκω ότι αυτό είναι που νοθεύει και λίγο την κατάσταση. Σήμερα ο καθένας μπορεί να μπει στον χώρο της τέχνης, να κάνει ό,τι θέλει και να το εκθέτει και σε μουσεία. Έχουν γεμίσει λοιπόν τα μουσεία με πράγματα με αφάνταστη ελαφρότητα καμωμένα. Γι' αυτό και πολλές φορές γινόμαστε και αντικείμενα χλεβασμού. Γιατί ο κόσμος έχει ένα σεβασμό στην τέχνη. Πιστεύει πραγματικά ότι αυτό που εκθέτεις σε ένα μουσείο ή σε ένα χώρο είναι άξιο σεβασμού, άξιο να το δει ο άλλος και να προβληματιστεί ή να ευχαριστηθεί. Γι' αυτό, για να μην λέω για τους άλλους, προσπαθώ να κάνω αυτό που κάνω όσο πιο σοβαρά και υπεύθυνα μπορώ. Και φυσικά ο χρόνος είναι αυτός που θα τα κατατάξει. Σημασία έχει να κάνεις κάτι τύπου το οποίο πιστεύεις και το οποίο το θεωρείς ότι είναι σύμφυτο με αυτό, με τα πιστεύω σου, με την ιδεολογία σου, με τις αρχές σου. Αυτό είναι το κυρίαρχο και αυτό μπόρεσα, αν μπόρεσα, πιστεύω ότι μπόρεσα να μεταφέρω και στους μαθητές μου. Το άλλο, το ξέρεις αυτό, το οι δημόσιες σχέσεις μπορεί να είναι χρήσιμες, αλλά δεν δημιουργούν το έργο τέχνης αυτές. Το έργο τέχνης το δημιουργεί ο καλλιτέχνης και το δημιουργεί η
σοβαρότητά του ή το κομμάτι της ψυχής που βάζει μέσα του. Αυτό είναι που του δίνει τα όπλα να ταξιδέψει στον χρόνο. Όσο πιο πολύ το οπλίσεις το έργο τέχνης, όσο πιο πολλές αξίες του δώσεις, όσο πιο πολύ από τον εαυτό σου βάλεις μέσα σε αυτό, όσο πιο ολοκληρωμένα εκφράζει τον κόσμο και τη ζωή γύρω σου, τόσο νομίζω αντέχει και περπατάει στον χρόνο. Thank you.